Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα προσθέσουμε σελίδες στο ιστολόγιο μας. Αφού συνδεθούμε στο λογαριασμό μας στο Blogger, επιλέξουμε το ιστολόγιο μας και από τον πίνακα διαχείρισης θα επιλέξουμε την καρτέλα σελίδες. Μέχρι στιγμής παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει καμία σελίδα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα σελίδα. Δίνουμε έναν τίτλο. Δηλαδή γράφουμε ένα άρθρο. Πάμε χάρη antivirus εδώ. Και κάνουμε δημοσίευση. Αν πατήσουμε προβολή στο λογίου, θα δούμε ότι η σελίδα μας δεν φαίνεται πουθενά. Δυστυχώς, φαίνεται μόνο το άρθρο που έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής. Οπότε, ας δημιουργήσουμε άλλες δύο γρήγορες σελίδες. Για να δούμε λίγο πώς θα είναι. Μην ξεχνάτε την πηγή. Είναι σημαντικό να βάζετε την πηγή. Πατάμε πάλι μια δημοσίευση και έχουμε δύο σελίδες. Αν ξαναματήσω προβολή στο λογίου, αυτή τη φορά δεν θα αλλάξει κάτι, δεν φαίνεται πουθενά οι σελίδες μας. Τώρα, για να επιλέξουμε τις σελίδες να εμφανίζονται στο ιστολόγιο μας, για να μπορεί ο χρήστης να μεταβαίνει στις σελίδες, θα πάμε στην καρτέλα διάταξη. Στην καρτέλα διάταξη θα δείτε πλαίσια τα οποία μέσα έχουν κάποιες εντολές. Δηλαδή, εδώ πέρα το navbar σημαίνει ότι έχουμε αυτό εδώ, το navigation κομμάτι. Το header είναι ο τίτλος του ιστολογίου, δηλαδή ορίζουν που θα μπει κάποιο κομμάτι. Εμείς τώρα εδώ πέρα θα πάμε στο cross column και θα πατήσουμε προσθήκη gadget. Θα ψάξουμε να βρούμε το gadget που λέγεται σελίδες και θα πατήσουμε το κουμπάκι syn. Αφού το πατήσουμε, μας λέει να διαμορφώσουμε τη λίστα σελίδων. Έχει επιλέξει την αρχική σελίδα. Και εμείς, άμα θέλουμε να έχουμε τις άλλες σελίδες που έχουμε δημιουργήσει στο site μας, τότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τσεκάρουμε τις σελίδες τις οποίες θέλουμε. Τώρα, αν θέλουμε να τα αλλάξουμε, να έχουν διαφορετική σειρά, δηλαδή πρώτα το Windows Programs Programs να είναι πρώτα από το Mac Programs, μπορείτε να το τραβήξετε κάπως έτσι και να το αλλάξετε. Λοιπόν, και πατάμε αποθήκευση. Αφού αποθηκευτεί, πατάμε αποθήκευση διάταξης. Πατάμε να δούμε το ιστολόγιο μας και παρατηρούμε ότι εδώ έχουμε την αρχική σελίδα, εδώ έχουμε τα Mac Programs και εδώ έχουμε το Windows Programs. Κάπως έτσι προσθέτουμε σελίδες στο ιστολόγιο μας. Για τη διάταξη του ιστολογίου μας θα την αναλύσουμε σε επόμενο μάθημα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.